Εκείνος ο οποίος πιστεύει ότι μένει το σώμα εις Ανάσταση φίδεται τη στολή. Στολή λέγει το σώμα, στολή λέγει της ψυχής τη στολή που είναι το σώμα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι το στολίδι της ψυχής είναι το σώμα. Είναι πολλές εκφράσεις, όχι στολίδι, φορεσιά, με συγχωρείτε, φορεσιά, στολή, φορεσιά. Είναι η φορεσιά της ψυχής το σώμα. Βέβαια οι πατέρες λέγουν, και δεν είναι αντιφατικό εδώ, δεν είναι λάθος, είναι έκφραση, ότι δεν περιέχει το σώμα την ψυχή, αλλά η ψυχή περιέχει το σώμα. Μας είναι κατανόητο. Και το ένα μας είναι κατανόητο και το άλλο μας είναι κατανόητο. Εντί αυτή η περιπτώση, όπως ακατανόητος μας είναι ο σύνδεσμος ψυχής και σώματος, ακατανόητος, μυστήριον. Έτσι λέγει, εκείνος ο οποίος πιστεύει στην Ανάσταση δεν μολύνει την στολήν της ψυχής, το σώμα. Τι σημαίνει αυτό? Αφού το σώμα θα αναστηθεί, θα έχει όλα τα σημάδια των σαρκικών αμαρτημάτων. Γιατί λέει εδώ για την πορνεία. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, έτσι θα το καταλάβουμε τώρα αυτό, παν αμάρτημα, λέει στο 6ο κεφάλαιο Α Κορινθίους, εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Γιατί? Ένα μυστήριο ακατανόητο. Μόνο μας το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αν κλέψω με το χέρι μου, δεν κλέβω, δεν αμαρτάνει το σώμα μου και αμαρτάνει η ψυχή μου? Ενώ με τα σαρκικά αμαρτήματα αμαρτάνει και το σώμα. Γιατί λέει πάνω αμάρτημα, είναι έξω από το σώμα. Αυτός που πορνεύει αμαρτάνει στο σώμα. Σας λέω είναι κατανόητο. Που σημαίνει, όταν θα αναστηθεί ο άνθρωπος, τότε επί του σώματος θα υπάρχει μια, υπογραμμίζω, οντολογική σφραγίδα ακαταλληλότητος για να μπει ο άνθρωπος αυτός στη Βασιλεία του Θεού. Θα είναι η σφραγίδα των σαρκικών αμαρτημάτων. Με τη λέξη πορνεία σημαίνει όλα τα σαρκικά αμαρτήματα πάσης φύσεως. Συνεπώς σημαίνει ότι το σώμα θα είναι ακατάλληλο να βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού, εκτός εάν κανείς έχει μετανοήσει από την παρούσα ζωή, δεν επαναλαμβάνει τα σαρκικά αμαρτήματα, τότε αυτή η οντολογική σφραγίδα εξαλείφεται. Αυτό το οντολογική είναι κάτι καταπληκτικό. Ίσως, χρόνια το ερευνώ, δεν μπορώ να σας μιλήσω με σιγουριά, ίσως γι' αυτό το λόγο στην ιεροσύνη τα σαρκικά αμαρτήματα συγχωρούνται μεν με την εξομολόγηση, είναι όμως αμετάκλητα για να προχωρήσει κανείς στην ιεροσύνη. Αμετάκλητα. Δηλαδή δεν μπορείς να γίνεις ιερεύς. Είναι κόλλημα αμετάκλητων. Και αυτό να το ξέρετε, εμείς πρόκειται κάποιο παιδί να γίνει ιερεύς, γιατί μπορεί να έχει κολλήματα, να έχει τέτοια πράγματα. Και μετά τι γίνεται? Τι γίνεται? Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και οι γονείς να προσέχετε τα παιδιά σας, ιδίως τα αγόρια σας, πολύ να προσέχετε στο σημείο αυτό, όσο μπορείτε, να μην κάνουν τα παιδιά σαρκικά αμαρτήματα, αλλά και τα κορίτσια σας. Διότι μία κοπέλα που έπεσε σε σαρκικό αμάρτημα δεν μπορεί να γίνει πρεσβυτέρα, διότι καίσονται οι δύο η σαρκαμία, πρέπει να έχει το ακόλυτον της ιεροσύνης και ο ιερεύς και η πρεσβυτέρα. Θα μου πείτε πολύ σοβαρά πράγματα, μα για σοβαρά πράγματα μιλάμε, αγαπητοί μου.